Άρη Κουτσιούκη, βρίσκεσαι στην Καρδίτσα. Ξεκινούμε από εσένα για να δούμε το κλίμα εκεί και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Τι λένε λοιπόν οι αγρότε που περιμένουν αύριο την Παρασκευή απαντήσει από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, όπω λένε. Η διάθεσή του παραμένει αγωνιστική, η Εύα. Εδώ στην Καρδίτσα που βρισκόμαστε πριν από λίγο, μάλιστα, ανέβηκαν για άλλη μια φορά και απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Ε65 για να κάνουν τη συνέλευσή του. Συμβολικά είχαν αυτή τη φορά και ένα τρακτέρ μαζί του. Τον δρόμο έκλεισαν συμβολικά και στον Πλατήκαμπο, όπου νωρίτερα συνάδελφοί του έκαψαν άχυρα και παλέτε. Απαντούν στον Πρωθυπουργό πω δεν εκβιάζουν με τη στάση του. Δεν έχουμε κλείσει δρόμου, λένε. Αυτέ είναι ω τώρα προειδοποιητικέ διαμαρτυρίε χωρί να προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα. Αν του κλείσουμε, θα το καταλάβουν, μα έλεγαν χαρακτηριστικά. Δεν έχουν ω στόχο μία συνάντηση απλώ με τον Πρωθυπουργό, αν προηγουμένω δεν έχουν απαντήσει στα συγκεκριμένα αιτήματα που, όπω λένε, έχουν θέσει από το Πανελλαδικό Συντονιστικό των Μπλόκων. Δεν θέλουν, λένε, μία συνάντηση για τι φωτογραφίε. Ζητούν λύσει στα Άρα. προβλήματά του. Και αυτά που έχουν ακούσει μέχρι τώρα μα λένε ότι δεν του ικανοποιούν. Περιμένουν, λοιπόν, ω το βράδυ τη Πέμπτη, το πολύ την Παρασκευή, να πάρουν συγκεκριμένε απαντήσει, λένε, από τον Πρωθυπουργό, λοιπόν, καθώ έχουν στείλει τα αιτήματά του. Αυτά στην καρδίτσα.